Η σημερινή προπόνηση, όσο επιτοπλίστων, είναι πιο πολύ για να βοηθήσει στο φουλάρισμα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε με την υπερπλήρωση και να φύγουν κάποια τελευταία νερά, γιατί έχουμε αρχίσει και ξεμειώνουμε το νερό σήμερα. Οπότε, αυτός ο τρόπος που θα ρίξουμε σήμερα στην προπόνηση θα βοηθήσει πάρα πολύ στο αυριανό στέγνωμα. Οπότε, θα βοηθήσουμε και παραπάνω στο να γεμίσουμε εμείς με τον υδατάνθρακα το παραπάνω που φάγαμε σήμερα και ταυτοχρόνως θα αποβάλουμε και πολλά από τα νερά που έχει το σώμα μας. Γιατί σήμερα, αν θυμάστε καλά, είχαμε μόνο 4 λίτρα νερό. Απίστευτο μηχανή, πραγματικά πιάνει απίστευτα καλά γιατί κουνάει και η θέση σου. Οπότε ταυτόχρονα με τη σύσπαση αλλάζει και η θέση του σώματός σου και πιάνει, εστιάζει απίστευτα στην πλάτη. Η ώρα είναι 6:30. Κάναμε περίπου μία ώρα 5 παρα 10 ξεκινήσαμε, μία ώρα και 40 λεπτά μας πήρε η προπόνηση. Ήταν μια αρκετά καλή προπόνηση. Θα κάνω τώρα τηλιακούς. Θα κάνω λίγο μοζάρι να προσθέσω στο τζάστο κόπτον. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της προπόνησης. Τα κάναμε όλα, κάναμε την προπόνηση, κάναμε το ποζάρισμα. Αυτό είναι το τελευταίο μου μεταπροπονητικό. 2 σκουπ πρωτεΐνη, isolate, 100 γραμμάρια βρώμη και 100 γραμμάρια βατόμουρα. Το τρώγω και πάμε στο σπίτι να συνεχίσουμε τα γεύματά μας.
Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε φτάσει στο σπίτι. Είμαστε πάνω από το τηγανάκι γιατί δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων και ζεσταίνουμε τις πατατούλες. 400 γραμμάρια πατάτες baby μαζί με καμιά 120 γραμμάρια σπανάκι στο τηγάνι και 150 γραμμάρια φιλτό κοτόπουλο. Περιμένω το σπανάκι να χάσει όλα τα όλη την υγρασία, να γίνει να εξαφανιστεί περίπου μέσα στις πατάτες. Μου αρέσει όταν γίνεται αυτό. Μου αρέσει τη γεύση. Μου αρέσει έτσι να είναι τελείως αφετατωμένο το σπανάκι. Και το βγάζω να το φάω. Λοιπόν, παιδιά, το γεύμα είναι έτοιμο. Σοβαρότατο. Και το νερό που μου έχει μείνει για το υπόλοιπο της μέρας είναι αυτό εδώ, περίπου ένα λίτρο. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε την προπονησούλα μας, την τελευταία. Κάναμε το ψάρισμά μας. Μίλησα με τον προπονητή μου, είναι πολύ ευχαριστημένος με το πώς δείχνει το σώμα μου στην τελευταία προπόνηση. Κατά πάσα πιθανότητα, την τελευταία μέρα θα χαμηλώσουμε το φαγητό αρκετά. Θα έχω πετύχει το γεύμα που θέλω. Οπότε, αυτό που θέλουμε είναι την τελευταία μέρα να μην φάω πολύ, να φάω ελάχιστο φαγητό για να βγει η κοιλιά μου πολύ flat και να μπορώ να την ελέγξω. Δηλαδή, στην ουσία, τη μέρα του αγώνα απλά θα τρώω για να μην, ίσα να μην πεινάω και όχι επισκοπού, δηλαδή να προσπαθήσω να φουλάρω την τελευταία μέρα. Θα έχω πετύχει το γέμισμά μου, θα είναι πάρα πολύ καλό μέχρι το Σάββατο πρωί. Οπότε απλά το Σάββατο θα τσιμπήσω κάτι πριν πάω στον αγώνα και απλά θα κάνω μια συντήρηση με πολύ μικρά γευματάκια μέχρι και το βράδυ του τελικού. Ούτως ώστε να μην έχω θέματα με την κοιλιά μου, να μην περιστώ κτλ. Τώρα είμαι λίγο κουρασμένος μετά την προπόνηση, αλλά εντάξει, όλα καλά. Φτάσαμε στο τελευταίο γεύμα, 160 γραμμάρια μοσχάρι, 300 γραμμάρια ρύζι, 150 γραμμάρια λαχανικά ανάμεικτα, όχι ανάμεικτα, βασικά ντομάτα και σπανάκι. Για να δω. Ωραία. Καλά πάει. Λοιπόν, τελευταίο γευματάκι, το κλείνω, το κάνω. Αύριο το πρωί, πριν φάω το πρώτο γεύμα, θα έχω πάλι ξανά ποζάρισμα για να δω πώς θα δείχνει το σώμα με το πριν μόλις ξυπνήσω, που θα σώσω στον προπονητή μου. Οπότε, ξαναμιλάμε το πρωί, μαγκές. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Ο Ματήρης θα βλέξει εδώ. Η ώρα είναι 6 παρά, έχω ξεκινήσει πάλι νωρίς, παρότι τρώω κανονικά τα τρώω θυματρώα, έχω συνήθισα να σηκώνω πολύ νωρίς, ξάπλωσα τα και νωρίς. Έχω ετοιμάσει εδώ το καφεδάκι μου, θα τα αφήσω να κρυώσει και όσο θα κρυώνει ο καφές θα κάνω το ποζάρισμά μου για τον προπονητή μου και φυσικά και για εσάς. Θα κάνω το ποζάρισμά σε αυτή την κάμερα για εσάς και στο προπονητή μου στο κινητό για να το στείλω στην εφαρμογή WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Πάμε να κάνουμε το ποζαρισματάκι για να δούμε πώς έχει πάει η πρώτη μέρα του γεμίσματός μου. Και σήμερα είναι η μέρα της ζήτησης. Σε λίγο περιμένω για τηλέφωνο να το φίλο μου το γίνει καφετζάκι που έρχεται από Ελλάδα, που μου κρατάει τα πράγματα από Ελλάδα, το μαγιό μου και κάποια ρούχα που του δώσανε να μου κρατάει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η μέρα σήμερα. Θα είναι και μια γεμάτη, πολύ γεμάτη μέρα σήμερα. Θα έχουμε να βρούμε τον Γιάννη. Τα γεύματα, το βάψιμο, το ζύγισμα, τις τελευταίες λεπτομέρειες, γιατί αύριο το πρωί, παιδιά, έχουμε σοκ, έχουμε τραγώνα, έτσι, έφτασε στη στιγμή. Was it the fire burning in me?
choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been πάρα πολύ ικανοποιημένος με το πώς έχει πάει το πρώτο μέρος του γεμίσματος. Το σώμα μου έχει αγρέψει πάρα πολύ, έχει στεγνώσει, έχει γεμίσει. Νιώθω τους μύες μου πάρα πολύ καλά όταν πατιέμαι. Είμαι μακριά στην καλύτερη φορά της ζωής μου, το συζητάμε αυτό. Νομίζω ότι είναι εμφανές η διαφορά. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος, παρόλα τα προβλήματα που συναντήσαμε. Έμεινα σταθερός στο πλάνο μου, στο πρώτο προπονητή μου και νομίζω ότι αυτό θα μας ανταμείψει. Σίγουρα με την καλύτερη μου εμφάνιση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και έχω πολύ αυτοπεποίθηση για τον αγώνα αύριο. Θα παρουσιάσω κάτι πάρα πολύ καλό. Αντάξιο, επιτέλους, της πραγματικής μου ικανότητας και της πραγματικής μου αξίας. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος γι' αυτό. Λοιπόν, κλείνω πιο το καφεδάκι μου. Θα ετοιμάσω το πρώτο γεύμα τώρα σε λιγάκι να σας το δείξω να το φάω. Και περιμένω να με πάρει τηλέφωνο ο Καφετζάκης, ο Γιάννης από την Κρήτη, να πάω να μαζέψω τα πραγματάκια μου, να πάρω κανένα βρακί, σοβαρό, καμιά κάλτσα. Εντάξει, τα βρακιά εννοείται πως κάνω πλάκα, εννοείται πως έχω αγοράσει και δεν είμαι ακόμα με το ίδιο βρακί. Έχω αγοράσει τα βρακάκια μου, έχω αγοράσει τις καλτσούλες μου, απλά για το χαβαλέ του βίντεο τώρα τα λέω αυτά. Λοιπόν, μιλάμε σε λιγάκι. Ωπα, έλα, έφτασε η βαλίτσα. Έφτασε η βαλίτσα και πρόλαβα και το φίλο μου τον Γιάννη και του είπα. Του πρόλαβα Ελλάδα, του στείλα μήνυμα. Του είπα ότι αν θέλει μπορεί να μην τα φέρει τα πράγματα τελικά. Εφόσον την παρέλαβα την βαλίτσα μου, να μην του πιάνω και χώρο. Έτοιμο το γεύμα. Το τρίτο γεύμα για σήμερα. Σήμερα έχουμε τη ζύγηση. Νεράκι πολύ προστατικά. 3,5 λίτρα έχω σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο μου μισό λίτρο για σήμερα. Έχω 3,5 λίτρα νερό σήμερα μέχρι και τις 7 ώρα το απόγευμα όπου και θα το διακόψω μετά. Γεια σου Παντελή. Hello. Καλά εσείς, τι κάνετε? Τώρα, εγώ το μία δεν γιώλησε Netflix, νωρίο. Τώρα το βάλει σήμερα. Με το δέρο, το κινούμενο του δέρο είναι. Δύο ωρίτσες να περάσουν ωραία, εύκολα, ευχάριστα. Επίσης δεν είναι κανένα σοβαρό εργάκι. Θα βάλω το τώρα, δεν έχω ακούσει σχόλια καθόλου. Μόλις τώρα καινούργιο είναι. Να σου πω ένα να δεις. Ποιο? Το παιδί πίσω από το φράχτη. Α, το έχει πάρει το μάτι μου. Καλά, θα δω τώρα αυτό που είναι λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, αυτό που σου λέω είναι βαρύ. Γιατί αυτό μου λες είναι πολύ ποιότητα, πολύ τέχνη. Σε μια μισή ώρα να κάνω το επόμενο γεύμα. Θα κάνω τη ζύγηση μου εδώ που είναι το βάρος μου. Να δώσω όλο στον Compton. Εγώ σε την προετοιμασία είχα τη ζυγαριά που είχα στη βαλίτσα μου. Η ζυγαριά που είχα στη βαλίτσα μου, εφόσον η βαλίτσα χάθηκε, άρχισα να ζυγίζομαι στη ζυγαριά του γυμναστηρίου. Η ζυγαριά του γυμναστηρίου με έβγαζε με τα ρούχα απόγευμα 95,5, 95,800. Δηλαδή χωρίς ρούχα κάτω από 94 κιλά. Και ήρθε η ζυγαριά μου σήμερα, την έβγαλα και ζυγίστηκα. Γυμνός 96-400. Εάν ζυγιστώ 96-400 σήμερα το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να μην πιάνω το 2-12. Οπότε αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα. Απλά περιμένω γιατί σήμερα ελαττώσαμε το νερό. Οπότε περιμένω να δω πώς θα κυλήσει η μέρα. Και γύρω στις 12-12.30 ώρα που έχω το επόμενο γεύμα μου, να δω πόσο θα ζυγίζω. Εάν το βάρος μου δεν έχει πέσει, τότε αναγκαστικά θα σταματήσω να κάνω γεύματα για σήμερα και θα περιμένω να πάω για ζύγιση και μετά θα τα κάνω μαζεμένα. Γιατί αν ζυγιστώ κάτω από. Βασικά περιμένω γύρω σε 96-200, δηλαδή άμα με. Οι 2-12 λίμπρες δεν είναι ακριβώς 96 κιλά, είναι λίγο παραπάνω από 96 κιλά. 96-200, 96-300. Δηλαδή εγώ πρέπει να είμαι. Αν ζυγιστώ έστω και 96, δηλαδή άμα χάσω όλα τα 400 γραμμάρια μέχρι το απόγευμα, δεν έχω θέμα, δεν πιάνω την κατηγορία. Το θέμα είναι ότι μην χάσω κουλό ζυγαριά τώρα. Γιατί σε μια ζυγαριά φαινόμουν ελαφρές, στη ζυγαριά που κάνουμε με την προετοιμασία όμως, φαίνομαι πιο βαρές. Οπότε αναγκαστικά γύρω στις 12.30 ώρα θα φάω το επόμενο μου γεύμα, θα ξαναζυγιστώ και αν δεν έχει υπάρξει πτώση του βάρους,
Θα σταματήσω εδώ τα γεύματά μου, δεν ξαναφάω όλη μέρα. Και θα περιμένω πάνω να ζυγιστώ και θα φάω μετά. Τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι μην χάσω τώρα την κατηγορία για μερικά γραμμάρια. Μαλακία είναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στο τρίτο γεύμα. 150 γραμμάρια κοτόπουλο, 300 γραμμάρια ρύζι. Διαφήμιση. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι άλλαξε τη δεκαετία του 60 και έκανε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας να πέσουν τόσο έξω στις προβλέψεις. Έχει πάει γύρω στους 4. Το βάρος μου, γιατί έχω πάει και 3 φορές στο τουαλέτα, έχει πέσει 95-800, περίπου με 1 κιλό κάτω δηλαδή. Οπότε μάλλον θα κάνω τώρα, θα συνεχίσω με το νερό πολύ προσεκτικά. Θα φάω το μάλλον ένα γεύμα ακόμα. Θα το φάω γύρω στις 4.30 ώρα. Θα ανέβω, το γεύμα που θα φάω θα είναι 450 γραμμάρια, δηλαδή από 95-800 που είμαι θα ανέβω γύρω στα 96-200, που στην ουσία κατηγορία μου είναι 96, κάτω από 96-300 μπορώ να είμαι. Θα φάω λοιπόν ένα γεύμα, θα με ανεβάσει γύρω στα 96-300, αλλά μέχρι να ζυγιστώ 8 ώρα το απόγευμα σίγουρα θα έχω πάει 2-3 φορές τουαλέτα, οπότε το έχουμε, οπότε θα μείνω σταθερό στα γεύματά μου. Τώρα θα ξαναπροσθέσω ένα γεύμα 4.30 ώρα, που αυτό το γεύμα θα έχω περίπου άλλες 4 ώρες, περίπου χοντρικά μέχρι τη ζύγησή μου. Οπότε σίγουρα θα έχω πάει μερικές φορές στο τουαλέτα, θα υδρώσω κιόλας. Οπότε δεν θα έχω θέμα, θα την πιάσω την κατηγορία. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μένω άλλο νηστικός. Θα φάω λοιπόν άλλο ένα γεύμα. Απλά θα συνεχίσω να είμαι συντηρητικός έτσι με το νερό όπως είμαι μέχρι στιγμής. Και το βάρος θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Γιάννη, καλά περνάς, αγάπη μου. Μαμά, θέλω να το δείξω μια φωτιά του μπαμπά. Ναι, δείξω. Ποιος είναι αυτός ο Βένομ? Παπά, σ' αγαπάω. Κι εγώ, αγάπη μου, σ' αγαπάω κι εγώ. Να μου λείψεις. Το ξέρω, μωρό μου, με εμένα να δεις. Πώς περνάς κάτω τώρα, για πες μου, καλά περνάς? Ναι. Έχουμε φτάσει στο στάδιο. 6.30 ώρα κανονικά μπαίνει η κατηγορία μου μέσα για ζύγισμα. Έχει πάρα πολλούς αθλητές. Τώρα θα περιμένουμε σίγουρα κάποια ώρα μέχρι να μπούμε μέσα. Φανταστείτε ότι είμαστε ήδη 2 ώρες έξω. Φέτος έχει πάρα πολλούς αθλητές. Χαμός γίνεται. Φανταστείτε ότι αυτός ο κόσμος που βλέπετε και ήδη από το πρωί κάνουν εγγραφές άτομα και ήδη εμείς ήμασταν 2 ώρες έξω και περιμέναμε στην ουρά. Και είναι ακόμα αυτό που βλέπετε εδώ. Και συνέχεια εδώ θα μας πάρει σίγουρα άλλη μια ώρα και μετά πρέπει να φύγουμε πάνω να κάνω το χρώμα, το tan, στο κοντινό ξενοδοχείο και φυσικά έχω καθυστερήσει το γεύμα, περιμένω να ζυγιστώ πρώτα να είμαι σίγουρος ότι έχω πιάσει την κατηγορία, οπότε πρέπει να φάω και το γεύμα, θα ανοίξω να κάνω το γεύμα, θα σας δείξουμε και εδώ πλάνα στο ζύγισμα εδώ, έτσι, ό,τι μπορούμε από πλάνο θα το τραβήξουμε. Take this for your height and weight. Okay, thank you very much.
Καλό team, καλό. Δυνατό team. Open heavyweight. Yes. You're 209, so you made weight. You don't want to add anything. Do you want anything else? No. One class. Sign it. Music? Music upload. Okay, you need to talk to the music guy. Okay. We need to make the line, okay? Okay, thank you. 2-9-2-10 παίζει σε καρδιά. 95-300 εκεί βγήκα. Τώρα περιμένω να βγω έξω να πιω λίγο νερό και να φάω. Άξιζε το κόπο που έμεινε νηστικός. Πιάσαμε οριακά την κατηγορία. Τέλεια, δεν πειράζει, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχω ραντεβού 9 μισή ώρα να βαφτώ και έχει πάει 8 μισή ώρα να βαφτώ και έχει πάει 9 και. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσω πρόβλημα με το βάψιμο. Λογικά θα είναι και άλλοι αθλητές εκεί πέρα που θα έχουν πάει αργοπορημένοι. Το Χρυσουλάκι. Το Χρυσουλάκι μας. Αυτός ο αφανής ήρωας. Ο αφανής ήρωας είναι αυτός. This is yours. Thank you. Good luck tomorrow. Thank you very much. Don't go before it's a photo. Yes, yes, of course, of course. Παιδιά, φεύγουμε τώρα βολίδα, πάμε για βάψιμο. Το Uber θέλει 8 λεπτά να έρθει και βρήκα την ευκαιρία να κάνω το γεύμα μου το μεσημέρι πριν πω για βάψιμο. 300 πατάτα, 150 κοτόπουλο. Ωραία. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Πάμε τώρα να δούμε πού βαφόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε γυρίσει στο ξενοδοχείο. Έχω βαφτεί. Δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε γιατί ήταν μέσα. Δεν αφήνανε τη Χρύσα να μπει μέσα να τραβήξει γιατί ήταν μέσα όλοι οι άντρες γυμνοί. Μας βάλανε κάτι καλτσάκι εκεί σε επίμαχα σημεία. Οπότε δεν γίνονταν να το κάνω αυτό, να το τραβήξω, να το βγάλω στο κανάλι. Έχω βαφτεί. Είδατε η κατηγορία μου, έπιασε την κατηγορία μου, ήμουν 209-210, έπαιζε ζυγαριά. Πήγανε όπως σας είχα πει όλα βάσει σχεδίου. Καθώς έτρωγα τα γεύματά μου, σας έλεγα ότι το βάρος μου έχει κατέβει και τώρα θα φάω, θα ανέβει κατά 400 γραμμάρια, μετά θα κατέβει. Οπότε πιάσαμε την κατηγορία όπως έπρεπε, χωρίς να χάσουμε πολλά γεύματα. Μόνο ένα γεύμα καθυστέρησα, το οποίο θα το φάω, θα συμπιέσω τώρα τα γεύματά μου και θα το φάω. Θα το φάω στην ώρα μου δηλαδή. Έκανα ένα αποζάρισμα τόσο στον Compton, στον προπονητή μου. Θα κάνω τώρα και ένα αποζάρισμα για εσάς και μόνο για εσάς, να δείτε πώς είναι η κατάστασή μου μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Είμαστε από τις 6 ώρες, από τις 6 ώρα πήγαμε στο στάδιο για να ζυγιστώ. Η ώρα είναι τώρα 10:30. Οπότε είχε ταλαιπωρία αρκετή. Κάναμε κανά 4,5 ώρες για να... Πολλοί άθλητες παιδιά, φέτος έχει πάρα πολλούς άθλητες, καμία σχέση με πέρσι. Οπότε ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ στο ζυγισμά, είχε πολύ βαβούρα. Ήμασταν 2 ώρες μόνο έξω για να μέχρι να μπούμε. Και φάγαμε και μία ρίτσα και κάτι όταν μπήκαμε μέσα και το βάψιμο. Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know. Brittany Mo, I hit the lotto. My motto, roll up gelato and throttle. A couple models to Kyle who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Gotta feel it, but it's gonna be a long night.
night. 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light. Make it hype, even if we break at night.